ficar isto também, era para o Giesta, que eu gostaria. E os testemunhos para o Giesta, porque na Índia, primeiro mesmo, por isso, o Dimoncio e o Dica da Ipá, o Renato, o Ipá, o Renato, na Bolsa, o Fórum, o Fantasma. Que o Papa se teletea para o Giesta, a conduzir a minha companhia, cuja na carne, o fármaco que tem que me la pan, los dos que estos profecías, fármaco que se pro y otro. Y nos haréis pues, Καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Νίκος Μανίας και θα μιλήσουμε σήμερα, θα σας κάνω μια παρουσίαση πάνω στην καμπάνια των εντός και εκτός προστασίας φαρμακευτικών προϊόντων, όπως λέει άλλωστε και το τίτλο της παρουσίασής μου. Προχωρώντας λίγο πιο μέσα όμως, λίγο πιο βαθιά, δίνοντας λίγο περισσότερα στοιχεία πάνω σε θέματα δαπάνης αλλά και αποζημίωσης, και εξετάζοντας βέβαια όλες τις κατηγορίες κερδισμάτων, ο τίτλος αναφέρεται μόνο στα εντός και εκτός προστασίας, αλλά σαφώς και υπάρχει ένας διαχωρισμός. Έχουμε κάνει δηλαδή ένα διαχωρισμό ανάμεσα στα προϊόντα που είχαν κάποτε πατέντο και δεν έχουν πλέον, και στα προϊόντα που είναι αντίγραφα των προϊόντων αυτών, δηλαδή σε αυτά που ονομάζουμε γενώσιμα. Πριν ξεκινήσω, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή που μου δίνει την ευκαιρία να συνεισφέρω κι εγώ σε αυτό το δημόσιο διάλογο. Λυπάμαι που θα χρησιμοποιήσω κυρίως τεχνική ορολογία και νούμερα τα οποία δεν είναι σαφώς η απάντηση, όμως νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και για την συζήτηση προτάσεων που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση στη χώρα μας που δεν είναι και η καλύτερη, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι σας. Θα ξεκινήσω λοιπόν, θα μου επιτρέψετε επίσης να σας πω ότι η παρουσίαση μου αποτελείται κυρίως από πίνακες, όπως είναι λογικό. Οι πίνακες αυτοί έχουν μια ιδιομορφία, επειδή καταγράφουν μια χρονική περίοδο 5 ετών και επειδή έχουν και αρκετά νούμερα, δεν έχω προσθέσει κάποια σχόλια στις διαφάνειες. Θα κάνω την παρουσίαση και θα προσθέσω εγώ τα σχόλια. Ελπίζω να μην ξεχάσω κάτι και ελπίζω, αν αδικήσω κάποιον ή αν παραλείψω κάτι, να το δείτε με κατανόηση, γιατί είναι και η πρώτη φορά που κάνω τέτοιου είδους παρουσίαση σε τόσο εξειδικευμένο και καλό κοινό. Οπότε ξεκινάμε λοιπόν. Κάποια από αυτά τα στοιχεία τα γνωρίζετε και εσείς. Κάποια στοιχεία έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς σε διαφορετικές περιστάσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον καθηγητή και την ομάδα της Εθνικής Σχολής. Θα αναφέρω τον Κώστα τον Αθηνασάκη, τον Ηλία που βρίσκεται στον Νεοδήλο, το μάθουμε μερικές φορές που μας συλλόχθηκε. Ξεκινήσαμε λοιπόν να βουτάμε σε αυτό το μεγάλο ωκεανό στοιχείων που έχει αναφερθεί επανειλημμένος και το δίωμα αυτό, με τον περιορισμό ότι δεν έχουμε την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που καταγράφονται. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες υποθέσεις, να τρέξουμε κάποια σενάρια και να προσθέσουμε λίγη από την εξελισσόμενη ευφυΐα μας, ώστε να δούμε τι περίπου συμβαίνει, να καταγράψουμε κάποιες τάσεις και στη συνέχεια να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε κάποιες συσχετήσεις. Εδώ θα επικαλεστώ και τη βοήθεια του εξαιρετικού μαθηματικού συναδέλφου μου, του Βασίλη, ο οποίος θα με βοηθήσει ενδεχομένως αργότερα στην εξήγηση κάποιων μαθηματικών ενιών στατιστικών που μπορεί να μας χρειαστούν. Και ελπίζω πάντα να μην είμαι πάρα πολύ τεχνικός και δυσνόητος. Οπότε λοιπόν ξεκινήσαμε με τον καθηγητή και την ομάδα να δούμε τι γίνεται στην κατανάλωση φαρμάκων βάσης προέλευσης από το 1990 και μέχρι και το 2014. Ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι τρεις οι κυρίες κατηγορίες, είναι τα εισαγόμενα, τα παραγόμενα και τα συσκευαζόμενα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα εισαγόμενα είναι μόνο φάρμακα πατέντου, όπως επίσης δεν σημαίνει ότι απαραίτητα όλα τα παραγόμενα είναι μόνο γενώσιμα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα πολυεθνικές, οι οποίες παράγουν ή συσκευάζουν τα προϊόντα τους στην χώρα μας. Επίσης υπάρχουν και χώρες
που μιλούν για νόσημα που δεν είναι παραγόμενα στην Ιλάδη. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι αν εξαιρέσουμε μια χρονική περίοδο εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 2000 μέχρι το 2010, που είχαμε μια έξαρση των εισαγωμένων προϊόντων και που γνωρίζετε πολύ καλά τους λόγους που συμβεί αυτό, δηλαδή θέλω να πω ήταν η χρυσή δεκαετία της φαρμακοβιομηχανίας και των blockbuster φαρμάκων και της, θα έλεγα, διαφοροποίησης στον τρόπο εισαγωγής φαρμάκων στην αγορά, στον τρόπο τιμολόγησης και, εν πάση περιπτώσει, διαφόρων άλλων παραμέτρων, όπου εκεί το ποσοστό των εισαγωμένων άγγιξε 80%, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Τώρα έχουμε μία ύφεση, έχουμε φτάσει περίπου στο 75% και πάλι θα προσπαθήσω να μην χρωματίσω την ομιλία μου με θετικά ή αρνητικά συμπεράσματα. Αυτά νομίζω θα προκύψουν καλύτερα μέσα από το διάλογο. Ωστόσο θα σημειώσω ότι το ποσοστό των παραγωγών, των εισαγωγών με συγχωρείτε προϊόντων, αυτή τη στιγμή είναι κρατεό, ανέρχεται στο 75%, με τα παραγόμενα να αυξάνονται, όχι όμως τόσο δραστικά όσο θα περίμενε κανείς, και τα συσκευαζόμενα να αποτελούν μια σχεδόν στατιστική, να αποτελούν μια στατιστική παρουσία σε αυτή την κατάσταση. Στη συνέχεια θελήσαμε να δούμε τι γίνεται ανακατηγορία σκευάσματος και σε κατηγορία τιμής. Εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση και να σας πω ότι εκτός ελαχιστών εξαιρέσεων, δηλαδή εκτός από των περιπτώσεων που θα τις επισημάνω, όταν μιλάμε για πωλήσεις και ελληνική τιμή, κυρίως αναφερόμαστε σε ασφαλιστική τιμή, δηλαδή στη τιμή που αποζημιώνει ο ενιαίος πλέον ασφαλιστικός φορέας, ο ΕΟΠΗ. Όμως, χρειάζεται να κάνω κάποιες διευκρινήσεις, τις οποίες τις γνωρίζετε πολύ καλά, όμως εγώ νιώθω την ευκαιρία να τις κάνω, γιατί έχω την ευθύνη της επεξεργασίας των δεδομένων. Από το 2009 και μετά που μετράμε αυτές τις διαφοροποιήσεις και υπάρχουν κάποιες διαφορετικές υπάρχουν κάποιες διαφορετικές λοιπόν παράμετροι που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ότι έχει αλλάξει ο τρόπος αποζημίωσης. Δηλαδή θυμηθείτε το 2009 είχαμε 4 μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι και το 2011 και αρκετά μικρότερα. Αυτή είναι μια διαφοροποίηση που αφορά το κράτος και τον τρόπο αποζημίωσης. Έχουμε και πολλές αλλαγές στις κατηγορίες του σκευασμάτων. Δηλαδή θυμηθείτε ότι πολλά προϊόντα που ήταν σε προστασία το 2009 και μέχρι το 2011, από το 2012 και μετά αλλάζει ο χαρακτηρισμός τους. Έρχονται σε άλλη κατηγορία και θα το δούμε αυτό στην πράξη τι σημαίνει και τι επίδραση έχει αυτό στην συνολική δαπάνη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, ίσως η επόμενη διαφάνεια είναι λίγο πιο σαφής για εσάς. Βλέπουμε λοιπόν ο άξονας Χ είναι οι κατηγορίες τιμών από 0 έως 5 ευρώ, δηλαδή 5 έως 10, 10 έως 20, 20 έως 30, 30 έως 50 και το καθεξής. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι τα units πωλήσεων και βλέπουμε λοιπόν όπως είναι λογικό, όπως θα περίμενε μάλλον κανείς, το λογικό είναι κάτι λογικό, ότι τα off pattern και τα γενώσιμα, ο κύριος όγκος πωλήσεων τους είναι μέχρι περίπου τα 20 ευρώ, ο κύριος όγκος και αποζημίωση θα το μπορούσα να πω. Στα on pattern όμως έχουμε μία λίγο διαφορετική εικόνα, θα γίνει λίγο πιο σαφές αυτό στη συνέχεια. Τι εννοώ, ότι τα επίπεδα, η τιμολόγηση επηρεάζει, η τιμολόγηση του προϊόντων επηρεάζει και το επίπεδο σε τιμή λιανική, σε τιμή αναφοράς λιανική, αλλά επηρεάζει και την τιμή αποζημίωσης με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή είναι διαφορετικά τα επίπεδα αποζημίωσης για τα προϊόντα που βρίσκονται στην προστασία και διαφορετικά τα επίπεδα αποζημίωσης για τα προϊόντα που δεν βρίσκονται πια στην προστασία και θα το εξηγήσουμε πιο αναλυτικά αυτό στη συνέχεια. Αφαιρούμε λοιπόν από τη δημόσια δαπάνη τα φάρμακα που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτά. Καλώς ή κακώς αυτά τα προϊόντα είναι τα καινοτόμα προϊόντα. Ο ανταγωνισμός εκεί είναι σχεδόν μηδέν. Πειράζει να γυρίσουμε ένα slide λίγο πίσω. Παρακαλώ.
αυτό εδώ πέρα είναι πραγματικές πωλήσεις τώρα σε λιανικές. Είσαι τη μία αποστολή. Ο τίτλος είναι μερίδια. Δεν είναι μερίδια, είναι πωλήσεις. Είναι πωλήσεις. Το μερίδιο μπροστό είναι πωλήσεις. Ερώτηση. Πρόκειται για όγκο ή πρόκειται για αξίες. Γιατί είναι λέει μονάδες απάντω. Ναι, είναι προφανές από τον κάθε τράξο. Λίγο περισσότερη προσοχή και μην διακόπτετε τον ομιλητή. Ευχαριστώ. Δεν φαίνεται καλά. Δεν φταίει. Τον αφήσουμε να τελειώσει τον άνθρωπο. Νέο παιδί, σεβαστή. Ζητάω συγγνώμη για την παράκληση. Είναι δικαίωμα για αυτό. Θα συνεχίσω εδώ και αυτές τις παραλήψεις θα προσπαθήσω να τις καλύψω επίσημα. Αφαιρούμε λοιπόν τα προϊόντα που δεν έχουν διαγωνισμό. Όπως λέει και όπως έχουμε αναφέρει και στη μελέτη αυτή που την ευθύνη, την κύρια ευθύνη έχει ο Κώστας Αθανασάκης και έχει κατατεθεί στο ΣΦΕΡ. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η αγορά χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες. Στη μία κατηγορία υπάρχει ανταγωνισμός και στην άλλη κατηγορία δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Τα καινοτόμα προϊόντα συνιστούν μια αγορά η οποία δεν είναι ανταγωνιστική. Τα καινοτόμα προϊόντα με την ΒΑΚ, με την ευρεία έννοια, έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε περιοριστεί στην κατηγορία που υπάρχει ανταγωνισμός ή που θα μπορούσε να υπάρχει ανταγωνισμός. Και εδώ λοιπόν έχουμε τρεις κατηγορίες προϊόντων: τα προϊόντα που είναι σε πατέντα, τα προϊόντα που έχει λήξει το πατέντα και τα γεννόσιμα προϊόντα. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε, ελπίζω να μην τα αναγνωρίσετε, ότι η κατηγορία των off-patent είναι η μπλε, το μπλε μέρος της μπάρας. Εδώ είναι κοιμούλευτο, δηλαδή είναι αθρηστικό, για να δούμε και σε, επί του συνόλου τι ισχύει. Εάν όμως κάνετε μια μικρή σύγκριση με το μάτι, θα δείτε ότι σαφώς και τα off-patent είναι το κύριο μερίδιό τους είναι από 6 μέχρι 10 ευρώ αποζημίωσης και από 11 μέχρι 20 ευρώ αποζημίωσης. Εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Όταν λέμε 6 έως 10 ευρώ αποζημίωσης για τα off-patent, στην πράξη μιλάμε για μια λιανική τιμή η οποία είναι λίγο πάνω από τα 12 ευρώ. Δεν ισχύει το ίδιο για τα, δηλαδή τα on-patent έχουν στις κατηγορίες αυτές, συνήθως, ένα ποσοστό αποζημίωσης τάξη 25%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν η λιανική τιμή είναι 20 ευρώ, η τιμή αποζημίωσης είναι 16. Αν η λιανική τιμή είναι 10 ευρώ, η τιμή αποζημίωσης είναι 7,5 ευρώ. Δεν ισχύει όμως το ίδιο ούτε για τα γεννόσιμα, αλλά ούτε και για τα off. Κυρίως τα off υπάρχει πλέον ένα αρκετά μεγάλο χάσμα, λόγω του τρόπου υπολογισμού της ασφαλιστικής τιμής. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην λιανική τιμή και στην τιμή αποζημίωσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όταν συγκρίνουμε δύο κατηγορίες σε επίπεδο αποζημίωσης, μπορεί να μείνει οι ίδιες κατηγορίες σε επίπεδο τιμολόγησης. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να το προσέξετε, γιατί στις προτάσεις που ενδεχομένως θέλετε να υποβάλλετε στην πολιτεία, μία προστασία σε μία κατηγορία τιμής μπορεί να ευνοεί μέσα εισαγωγικά μία κατηγορία προϊόντος, αλλά να δημιουργεί πρόβλημα στην, αντίστοιχα στην πατρική κατηγορία, στο πρωτότυπο, το αντίστοιχο το πάνω δηλαδή, ή στο παιδάκι του, στο γεννόσιμο, αν δεν έχει σωστά υπολογιστεί. Για να κάνω μία γρήγορη επεξήγηση, να μην σας κουράζω πάρα πολύ με μαθηματικά και με στατιστικά στοιχεία, βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι έχουμε μία συσσόρευση των off-patent μέχρι τα 20 ευρώ και από εκεί και πέρα, από αυτή την κατηγορία και πάνω, τα on-patent, όπως είναι λογικό και λόγω μεγαλύτερης τιμής αναφοράς, καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των κατηγοριών σε επίπεδο αποζημίωσης. Θα δούμε μετά ότι αυτό στην πράξη είναι μια σχεδόν κανονική καταδομή, αν και αυτό δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά τα στοιχεία τα λέω επικουρικά για να σας εξηγήσω και τον τρόπο σκέψεώς μας. Δηλαδή, είχαμε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία προέκυψε μέσα από το brainstorming το οποίο έγινε της ομάδας. Και από κάποιο σημείο και μετά είχαμε την
σχεδόν υπερβατική ευφυΐα του καθηγητή που μας κατήθηκε σε συγκεκριμένες αναζητήσεις, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν. Λοιπόν, εδώ έχουμε σε ποσοστά, τους προηγούμενους πίνακες σε ποσοστά. Επίσης εδώ βλέπουμε ότι το πικ μας για τα γεννόσημα είναι σε λίγο παραπάνω από... Εδώ είναι η λιανική τομή, δεν είναι δημία αποσυμίωσης. Άρα εδώ έχουμε το πικ του γεννοσύμου μας ότι είναι μέχρι τα 20 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα off-patent, αλλά σε λίγο χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι παράδοξο αρχικά, δεν ισχύει, δεν είναι ακριβώς παράδοξο. Θυμηθείτε ότι τα off-patent κυκλοφορούν σε λίγο διαφορετικές συσκευάσεις από τα γεννόσημα. Ονομαστικά το off-patent μπορεί να είναι φθηνότερο από το γεννόσημο σαν αρχική τιμή, αλλά με τις διαφορετικές συσκευάσεις και με τις αναλογίες δεν είναι ακριβώς έτσι. Και από εκεί πέρα έχουμε μία προφανώς σχεδόν γραμμική αυξητική τάση για το on-patent. Και εδώ προχωράω σε... θέλω να σας πω επίσης κάτι αξιοπερίεργο που προσέξαμε και αφορά μόνο τελευταία διετία. Εάν θυμάστε καλά, ίσως οι περισσότεροι από εσάς να το έχετε επισημάνει κιόλας, μέχρι το 2013 είχαμε μία διαρκώς μειούμενη δαπάνη για τα πολύ φθηνά προϊόντα. Αυτό ήταν άμεσα σχετιζόμενο και με τον τρόπο αποζημίωσης. Δηλαδή, το είχαμε υπολογίσει τότε, θυμάστε και αρκετές φορές, και είχαμε πει, κάποιοι τουλάχιστον, ότι είναι φθηνότερο για έναν ασθενή να πάει μόνος του στο φαρμακείο, να αγοράσει την τσέπη του μόνος στο φάρμακό του, από το να περιμένει να πάει στον γιατρό, να πληρώσει το γιατρό για να συνταγραφεί το φάρμακο, να πληρώσει το υποχρεωτικό ποσό για την εκτέλεση της συνταγής και να πληρώσει και τη συμμετοχή. Αυτό το 2014 θα μου πρέπει να σας πω ότι έχει αρχίσει να αλλάζει. Ενδεχομένως οι οικονομολόγοι να είναι πιο αρμόδιοι να το εξηγήσουν αυτό. Η δική μου απλοϊκή και αφελής εξήγηση είναι ότι έχει μειωθεί αρκετά το εισόδημα των ασθενών. Έχει καταρρεύσει ενδεχομένως και το σύστημα των κοινωνικών φαρμακείων. Και το αποτέλεσμα είναι ότι πλέον ο ασθενής πηγαίνει ακόμα και για λιγότερα, για φτηνά φάρμακα στον γιατρό να τα συνταγογραφήσει. Έστω και αν αυτό μπορεί να σημαίνει μία μεγαλύτερη δαπάνη για αυτόν σε επίπεδο συμμετοχής, το οποίο αν άκουσα καλά την κυρία Οικονόμου, η οποία χθες έκανε μια καταπληκτική παρουσίαση κατά τη γνώμη μου, και το λέω σήμερα γιατί χθες δεν πρόλαβα να σου το πω, από πολλές πλευρές που περίμενε αυτό, υπάρχουν ακόμα κάποιες καβάτζες, υπάρχουν ακόμα κάποιες εκπτώσεις, λειτουργεί και το VRS ενδεχομένως μερικές φορές. Πάντως φαίνεται ότι πλέον έχουν εξαντληθεί στα ασωσίβια τα αποθέματα και ο κόσμος πηγαίνει ακόμα και για ένα μικρό φάρμακο να το ζητήσει από τον γιατρό. Ακόμα και για ένα φτηνό ή ένα φτηνότερο μεσχολείται φάρμακο να το ζητήσει από τον γιατρό. Και για να μην μακρηγορώ ιδιαίτερα, είναι και μετά από μένα το φαγητό και δεν θέλω να... και εγώ πεινάω δηλαδή. Είδαμε λοιπόν, είπαμε να κάνουμε μία σύγκριση του 2004 με το 2014. Είναι μία δεκαετία που αποτελείται από δύο πενταετίες. Η πρώτη πενταετία ήταν μία πενταετία ραγδαίας αύξησης και μία η επόμενη πενταετία από το 2009 με το 2014 ήταν μία πενταετία δραστικής μείωσης της δημόσιας δαπάνης. Ωστόσο η δημόσια δαπάνη είναι μία πίτα και αποτελείται από 14 κατηγορίες, όσες είναι και οι κατηγορίες σύμφωνα με την κατάταξη των φαρμάκων σαν ATC. Και είπαμε να συγκρίνουμε λοιπόν τις δύο πίτες αυτές, να δούμε. Παρεπιπτόντως ήταν και τα ποσά περίπου αντίστοιχα από το 2004 με το 2014. Είπαμε λοιπόν να δούμε, να συγκρίνουμε αυτές τις δύο κατηγορίες και να πούμε τις δύο μεσχόλια χρονικές στιγμές και να πούμε τι συνέβαινε το 2004 και τι συνέβη το 2014. Και εδώ θα πετάξουμε μέσα στο κουβά όλες αυτές τις παραμέτρους οι οποίες προαναφέρθηκαν, όχι μόνο σε αυτή τη συνεδρία, αλλά και σε προηγούμενες συνεδρίες. Δηλαδή, νέα φάρμακα, λήξη πατέντων, ενοποίηση ταμείων, όλα αυτά τελικά σαν αποτέλεσμα, αν παίρναμε σαν φωτογραφία το 2004 και το 2014,
τι θα βλέπουμε. Αυτό λοιπόν είναι το 2004 και αυτό είναι το 2014. Και βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι υπάρχει μία αυξητική τάση σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες. Με την ευρεία δηλαδή σαν βάση το πήραμε αυτό. Θα μου πείτε, είναι ο αριθμός των φαρμάκων ο ίδιος? Όχι. Είναι η καινοτομία εδώ, δεν έχει παίξει κάποιο ρόλο, σαφώς. Οι δείκτες νοσηρότητας, επίσης, όλα αυτά. Δεν θέλω να δώσω, δηλαδή η δουλειά αυτή δεν είναι για να δώσει εξηγήσεις. Η δουλειά αυτή είναι να παρουσιάσει τα στοιχεία, όπως βγαίνουν τα στοιχεία. Τις εξηγήσεις νομίζω καλύτερα να τις δώσετε εσείς. Θα τις αφήσω για εσάς. Λοιπόν, και είδαμε λοιπόν ότι εδώ κάποιες κατηγορίες, θεραπευτικές κατηγορίες, μεγάλες κατηγορίες, έχουν ενισχυθεί εις βάρος κάποιων άλλων. Οπότε, είπαμε, όπως συνήθως γίνεται όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να τρέχεις να το δεις από την αρχή ή μάλλον όταν σε εντυπωσιάζει κάτι ή σε παραξενεύει. Και αρχίσαμε λοιπόν να φτιάχνουμε πίνακες που προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σας ανέφερα. Δεν θέλω να σας κουράσω όταν λαμβάνω πράστα. Από το 2009 και μετά, γιατί από το 2004 μέχρι το 2009, μάλλον δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που μπορούμε να εξηγήσουμε, ίσως και δεν έχει νόημα πλέον. Και βλέπουμε λοιπόν ότι μιλώντας με όρους, ας πούμε, στατιστικούς, βλέπουμε κάποιες ενδιαφέρουσες συμμετρίες και βλέπουμε κάποιες ενδιαφέρουσες τάσεις και βλέπουμε ότι εδώ είναι πωλήσεις. Και βλέπουμε λοιπόν ότι πάνω κάτω η εικόνα που είχαν τα προϊόντα, τα on patent, σε επίπεδο μεριδίου πωλήσεων, αυτό είναι 2% και συγγνώμη την παράληψη, το 2009, το 52% λοιπόν, το ξαναβρίσκουμε μπροστά μας το 2014, με μία διακύμανση. Το 2010, θα σας θυμίσω ότι ήταν οι επίπεδες μειώσεις, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 6 μηνών, μέχρι να βγει, δηλαδή ίσως και 9 μηνών, μέχρι να βγει το δελτίο του Σεπτεμβρίου και το ενιαίο του τέλους του χρόνου. Είχαμε ένα μερίδιο αγοράς και νοσήμων στο 16%, το οποίο το ξαναβρίσκουμε μπροστά μας από το 2012 και μετά. Και τώρα με αρκετά μεγάλη επίοικια, θα έλεγα ότι είναι στο 20%. Θέλω να πω εδώ ότι προφανώς και χρησιμοποιούμε τα επίσημα στοιχεία όπως δημοσιεύονται από τον ΕΟΦ. Προφανώς η κατηγοριοποίηση των προϊόντων έχει γίνει σύμφωνα με ΕΟΦ. Και για τις συμμετοχές έχουμε υπολογίσει με βάση τη θετική λίστα τα επίπεδα συμμετοχών και τη συμπληρωματική συνασφάλιση με τα τεμάχια. Αυτό μας δίνει μια αρκετά ασφαλή εικόνα, πολύ προσεγγιστικά κοντά σε αυτά τα απολογιστικά στοιχεία που δίνει και ο ΠΗ, είτε προς την Τρόικα είτε προς το κοινό κατά καιρούς. Όμως βλέπουμε και μια διολίσθηση, θέλω να φερθώ στα off-patent, γιατί βλέπετε ότι τσίπησαν λιγάκι, όπως τα λέγαμε, από το 2011 και μετά, κυρίως γιατί αρκετά προϊόντα από αυτή την κατηγορία μετακίνησαν σε αυτή την κατηγορία, από όλοι δηλαδή έγιναν off. Όμως τα τελευταία χρόνια, τελευταία διετία, υφίστανται πολύ μεγάλες πιέσεις που έχουν ρίξει το ποσοστό πωλήσεών τους, δαπάνησε τους με σχόλια αποζημίωση και θα εξηγήσω τι εννοώ, σε ιστορικό χαμηλό. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι αυτό που παρατηρήσαμε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πράγματι υπάρχει μία μείωση των off-patent. Δεύτερον, συμπιέζονται περισσότερο από τις υπόλοιπες κατηγορίες από τον τρόπο αποζημίωσης, από τον τρόπο του λογισμού της ασφαλιστικής τιμής και την συμπληρωματική και την κύρια συνασφάλιση που καλείται να καλύψει ο ασθενής. Άρα λοιπόν, όπως είναι λογικό, από τη στιγμή, εδώ φαίνονται και οι αιώδιοι κάπως καλύτερα. Είναι λίγο παραπλανητικό όμως το διάγραμμα εδώ, τα on μαζί με τα γενώσιμα πηγαίνουν χεράκι-χεράκι. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε δύο ποσοστιαίες μονάδες μείωσης των off-patent, η μία ποσοστιαία μονάδα πηγαίνει προς όγκου, προς το γενώσιμο, αλλά η άλλη ποσοστιαία μονάδα πηγαίνει προς ένα ανταλλάξιμο on-patent, προφανώς
δεν είναι στην ίδια κατηγορία ATC 5, έτσι, αλλά είναι στην ίδια κατηγορία ATC 4. Οπότε αρχίσαμε σιγά σιγά να εξετάζουμε τις κατηγορίες ATC 4 ανάλογα με, με την κατάταξη που είχαν στη δημόσια δαπάνη και στη δημόσια αποζημίωση του ΕΟΠΗ. Με το πλήθος των δραστικών, με. Αποκλείσαμε τις κατηγορίες τις οποίες δεν υπήρχαν, ήταν μόνο μία κατηγορία προϊόντος, δηλαδή μόνο budget, και επαναλαμβάνω, εξετάσαμε τις κατηγορίες αυτές τις οποίες δύναται να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Και εκεί, πάλι θα μου επιτρέψετε να μνημονεύσω τον καθηγητή, εν είδη, δηλαδή σε ρόλο με κάτι μεταξύ Τζίνι και αυτό, ή Διαβολάκου, μας έλεγε τσέκαρε λίγο και αυτό, τσέκαρε λίγο και το άλλο, τσέκαρε λίγο και το άλλο. Και πάντα ερχόμασταν στην ευχάριστη έκπληξη να επιβεβαιώσουμε αυτό που μάλλον υπονοούσε. Και τι είδαμε εδώ. Είναι η ώρα των μαθηματικών τώρα, του μαθήματος. Λοιπόν. Πεινάμε, έτσι. Πεινάμε. Στα μαθηματικά χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο το οποίο λέγεται ανάλυση παλινδρόμησης. Στην ανάλυση παλινδρόμησης παίρνουμε δεδομένα από το παρελθόν και προσπαθούμε να φτιάξουμε κάποια μοντέλα συσχέτισης, να βρούμε δηλαδή μεταβλητές οι οποίοι συσχετίζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να κάνουμε μια υποτυπώδη πρόβλεψη για το μέλλον. Αυτό είναι σε δύο γραμμές η ανάλυση παλινδρόμησης. Έχουμε μία ανεξάρτητη μεταβλητή και έχουμε μία εξαρτημένη μεταβλητή. Δηλαδή, αυτό όπως καταλαβαίνετε επαφίεται στο τι ακριβώς θέλουμε να εξετάσουμε, τι θεωρούμε ότι είναι πρωτόλιο, από τι δηλαδή εξαρτάται κάτι και τι θα πάρουμε σαν βάση. Υπάρχει ένα στελεστή συσχέτισης, ο οποίος είναι το R και το R τετράγωνο. Όσο η συσχέτιση μπορεί να είναι θετική, δηλαδή όσο αυξάνει κάτι, να αυξάνει, όσο αυξάνει η ανεξάρτητη μεταβλητή, να αυξάνει και η εξαρτημένη μεταβλητή, μπορεί να είναι και αρνητική. Όσο αυξάνει η μία μεταβλητή, να μειώνεται η άλλη. Και όσο πιο κοντά αυτός ο συντελεστής στο τετράγωνο είναι στο ένα, τόσο πιο ισχυρή είναι αυτή η συσχέτιση. Και εδώ είναι και οι συντελεστές. Το α είναι πρακτικά το σταθερό, δηλαδή αν η μεταβλητή, η ανεξάρτητη είναι 0, πόσο θα ήταν το ψ σαν τιμή κίνησης, γιατί δεν έχουν όλα μια ευθεία σχέση αναλογική. Και το β είναι ο συντελεστής με τον οποίο αυξάνεται η μεταβλητή του ψ κατά μία μονάδα μεταβολής του χ. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω πάρα πολύ, καταλήξαμε σε τρεις εξίσως ανάλυσης παλινδρόμησης, οι οποίες επιγραμματικά έχουν τα εξής. Στη μία λοιπόν βλέπουμε ότι ανάλογα με το ποσοστό πωλήσεων των νέων προϊόντων, αυτά καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς επί του συνόλου. Δηλαδή, πρακτικά από το 2001 και μετά, ό,τι προϊόν έχει κυκλοφορήσει αυτή τη στιγμή είναι περίπου πάνω από το 70% των συνολικών πωλήσεων, αθροιστικά. Δηλαδή, η αγορά στην Ελλάδα, η φαρμακευτική αγορά, κυρίως αποτελείται από νέα προϊόντα. Υπάρχει και ένα ποσοστό χαμηλότερο, παλαιότερο προϊόντο. Αυτό εσείς αξιολογήσετε κατά πόσο είναι θετικό ή όχι, σε ποιο βαθμό είναι θετικό. Η δεύτερη εξίσωση μας εξηγεί για ποιο λόγο στις κατηγορίες που έχουμε αύξηση στα on-patent προϊόντα, αυτές οι κατηγορίες καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο χώρο στην πίτα της συνολικής δαπάνης και είναι μια ισχυρά, θέλω να σας πω ότι είναι μια ισχυρά θετική σχέση αυτή, δηλαδή δεν είναι μόνο θετική, είναι ισχυρά θετική, αυξητική. Εδώ είναι και η σχετική πινάκια, σας τους προσπερνώ. Και το τρίτο και το πιο, θα έλεγα, ενδιαφέρον. Σκανδαλιστικό. Ο κ. καθηγητής το είχε υπόψη στο καθημερινό, αλλά το επιβεβαιώσαμε και μαθηματικά. Στις κατηγορίες λοιπόν που υπάρχει δυνατότητα για τον ασθενή να επιλέξει είτε αυτός είτε όποιος παίρνει την απόφαση ένα καινούργιο προϊόν, ένα νέο προϊόν, ένα καινοτόμο αν θέλετε προϊόν, με την ευρία έννοια πάντα, το ποσοστό συμμετοχής μειώνεται. Δεν υποστηρίζω εγώ, είμαι ο τελευταίος που θα το έκανε αυτό, ότι αυτό μπορεί να είναι... Λόγω του ότι δεν υπάρχει, τόσο από το 10, 0, 10, 25, δεν υπάρχει το καινοτομικό
αν δεν έχει αντίστοιχο άλλο, η διαφορά με τις ασφαλιστικές τιμές. Και αυτό φαίνεται ότι οθεί ουσιαστικά την συνολική σχετική τιμή για το χρηστή και να έχει μειωμένη όταν διαλέγει και ομοτομικό, από το να διαλέγει ένα παραδοσιακό προϊόν. Και απορώ δηλαδή πως δεν το έχουν δει οι δημοσίες αρχές, είναι τόσο χοντρό δηλαδή, που δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι λέω. Και είναι και πολύ εκτεταμένο δηλαδή, έτσι. Δεν συμφέρει τους πολίτες να παίρνουν γεννόσημα ή αντίγραφα. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.